Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται με την επιστολική ψήφο. Διότι διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, το διάβαζα, ότι 87.000 εκλογείς έχουν ήδη ψηφίσει. Στις καταγγελίες του Sky, βέβαια, διαβάζω ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν καν παραλάβει το φάκελο της επιστολικής ψήφου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε και στην Υπουργό, στην κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή των Ατέριαστων. Μάλιστα, υπήρχαν καταγγελίες ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο, να βγάλουν μια άκρη, δεδομένου ότι λήγει η προθεσμία τη Δευτέρα, και δεν τους απάντησε κανείς. Για να δούμε, θα μας κάνει σοφότερους ο κύριος Νάσος Μπαλέρμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, που φαντάζομαι τα ξέρει αυτά τα θέματα και είναι ενήμερος για αυτές τις καταγγελίες. Κύριε Γενικέ, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, κυρία Δράκου. Να ξεκινήσω λοιπόν να σας δώσω τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή έχουν παραλυφθεί 105.000 επιστολές με μέσα ψήφους, με τις επιστολικές ψήφους. Δηλαδή βρισκόμαστε σε σχέση με τους ειδικούς καταλόγους γύρω στο 52%. Mm-hmm. Από αυτές οι 22.300 περίπου είναι εκτός επικρατείας. Αν σκεφτούμε ότι είναι κοντά στους 50, λίγο πάνω στους 50.000, είμαστε δηλαδή κοντά, πολύ κοντά στο 50% και εδώ. Έχουμε δηλαδή, έχει αρχίσει και συμφωνεί και το ποσοστό των εκτός επικρατείας που επιστρέφει με το γενικό ποσοστό. Ακόμα βέβαια έχουμε και περίπου 2.000 φακέλους που έχουν παραλυφθεί αλλά ακόμα δεν έχουν κατανεμηθεί στα τμήματα. Παραλύσαν γύρω στις 6, μεταξύ 6 και 6.30 το παρατάρτο και 7 η ώρα κλείνει το κέντρο. Το πρωί που θα επανέλθουν οι επιτροπές θα τις κατανείμουν και αυτές τις επιστολές στα τμήματα. Γενικά έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα από τις επιστροφές. Οι παραδόσεις, επειδή θέσατε το θέμα των παραδόσεων, οι παραδόσεις έχουν φτάσει στο 97,8%. Μάλιστα, 97,8%. Ακριβώς. Παρολίγο είναι 98, λοιπόν. Υπάρχει ακριβώς ένα 2% που δεν έχει λάβει. Πού βρίσκεται αυτό το 2%? Τώρα πάμε σε αυτό το 2%. Οι περισσότερες μη παραλαβές βρίσκονται στο εξωτερικό και αυτό είναι κάπου αναμενόμενο. Γιατί λέω είναι κάπου αναμενόμενο? Γιατί είναι διαφορετικό στη χώρα μας. Όλοι ξέρουμε ότι η διαδικασία της επιστολικής ψήφου είναι γνωστή. Οι εταιρείες, οι ανάδοχοι είναι γνωστές εταιρείες της χώρας. Υπάρχει δηλαδή μια σχετική κινητοποίηση του εκλογέα. Περίμενε το SMS, περίμενε το mail, περίμενε τον courier, παρακολουθούσε το tracking. Ήταν λίγο διαφορετικά, ήταν πιο alert, για να χρησιμοποιήσω μια έκταση δανεισμένη από την αγγλική. Ήταν δηλαδή πιο υποψιασμένος. Στο εξωτερικό που ισχύουν και άλλες συνθήκες, να δώσω ένα παράδειγμα, την περασμένη Δευτέρα είχαν οι καθολικοί και οι προτεστάντες του Αγίου Πνεύματος, ήταν κλειστά. Δηλαδή έχουν διαφορετικές αργίες, διαφορετικό τρόπο ζωής. Πάρα πολλοί, ενώ τους είχαν έρθει μηνύματα για το tracking, δεν το παρακολούθησαν. Άλλοι, ενώ εργάζονται πάρα πολλές ώρες, είχαν βάλει σαν τόπο παράδοση στο σπίτι τους. Μοιραία οι courier πήγανε, δεν τους βρήκανε και ακολούθησαν τις διαδικασίες, τις απλές του δέματος. Γιατί ο courier, ας πούμε, για παράδειγμα στη Μάλτα ή ο courier, ας πούμε, στην Ουρουγουάη, δεν γνωρίζει ότι είναι επιστολική ψήφος, δεν ξέρει ελληνικά για να διαβάσει. Καταλάβατε, θέλω να πω. Σου λέει ένα δέμα. Καταλαβαίνω, ναι. Είναι διαφορετικό. Καταλαβαίνω ότι τις περιπτώσεις αυτές που μας περιγράφετε και τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι αυτοί που ανήκουν στο 2%, όπως μας λέτε, βάσει των επίσημων στοιχείων που έχετε, δεν έχουν λάβει ακόμα το φάκελο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει πιθανότητα κάποιος που ήταν της τελευταίας στιγμής, δηλαδή κατέθεσε την αίτησή του την τελευταία ημέρα, μία μέρα πριν λήξει η προθεσμία, μέσω του GAV. Μεγάλη Δευτέρα, λοιπόν. Μπράβο, Μεγάλη Δευτέρα, ακριβώς. Να μην έχει λάβει ακόμα και να μην βρίσκεται στο εξωτερικό. Εκεί τι μπορεί να έχει συμβεί, να έχει δηλαδή κάποιες οχλήσεις από τον courier και να τις έχει αγνοήσει. Ναι, και να μην, ακριβώς, ή να μην έχει γίνει καλή, δηλαδή, προσέξτε, είναι καταδήλωση, εγώ δηλώνω μια διεύθυνση. Η διεύθυνση αυτή μπορεί να είναι λάθος, ενώ να είναι υπαρκτή, δηλαδή να μην είναι η διεύθυνση που θέλω εγώ, με αποτέλεσμα να έρθει ο κούριερ και να με βρει. Ή μου παραπονέθηκαν πολλοί φίλοι
φίλη δική μου. Μου λέει, βρε παιδί μου, λέει, ο κούρερ μας έδωσε 5 ώρες. Πού να κάθομαι, λέει, στο σπίτι, δουλεύω. Και του δω το εξής απλό. Μα γιατί δεν έβαλες την διεύθυνση εργασίας? Αχ, δεν το σκέφτηκα, μου λέει. Μα αφού εκεί περνάς τον περισσότερο χρόνο της ζωής σου, λέω, της καθημερινότητάς σου. Έβαλες, πήγες και έβαλες στο σπίτι. Τα δέματα, λέω, που τα δέχεις. Μου λες, τη δουλειά. Γιατί δεν έβαλες και εδώ στη δουλειά? Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτή η διαδικασία, ακόμα και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες είμαστε άμαστοι. Και δεν έχουμε την, δεν είχαμε, ας πούμε, την πρόβλεψη για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να διευκολύνουμε την κατάσταση. Είχαμε και τις πρώτες μέρες την παρανόηση του μηνύματος, το οποίο άλλαξε βέβαια στη συνέχεια από τις αναδόχους που λέγανε έχετε αυτές τις τρεις επιλογές και πολλοί νομίζουν ότι η μοναδική τους επιλογή ήταν να πάνε να το πάρουν από το κατάστημα. Αλλά και πάρα πολλοί δεν έχουν ανταποκριθεί ή πήραν στο εξωτερικό, ας πούμε, έχω 2-3 περιπτώσεις ανθρώπων που πήραν το mail από, από τον υπερεργολάβο του ανάδοχου, μια ξένη εταιρεία, και πήγε στα spam. Αυτά συμβαίνουν. Δηλαδή δεν μπορούν να τα προβλέψουν αυτά. Μάλιστα. Να πω όμως και κάτι που έχει ενδιαφέρον. Μας δώσετε τώρα τι μπορεί να έχει πάει στις πιθανότητες, ναι, εναλλακτικές μάλλον, του τι μπορεί να έχει πάει στραβά. Βέβαια. Κοιτάξτε στα spam, κοιτάξτε για κάτι, μηνύματα. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Να πω όμως και κάτι, να πω και κάτι ενδιαφέρον. Έχουμε επιστροφές φακέλων από το εξωτερικό, κοντά στις 500, που γίνεται από μη συμβεβλημένους παρόχους. Δηλαδή, λέει κάποιος που μένει, για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, εμένα την επιστολική μου την έφερε το εκλογικό υλικό που το έφερε η τάδε εταιρεία. Εγώ όμως συνεργάζομαι χρόνια και εμπιστεύομαι την δίνα εταιρεία και ας μην είναι συμβεβλημένη. Της δίνω τις 15 λίρες που μου ζητάει και μου εγγυάται τη Δευτέρα θα το δώσω, την Παρασκευή θα το έχει στην Αθήνα. Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή στο εξωτερικό είναι μια άλλη πραγματικότητα από ό,τι στη χώρα μας, περιμένουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα. Ότι κάποιος θα επιλέξει μια άλλη εταιρεία με την οποία συνεργάζεται και με την οποία της έχει εμπιστοσύνη και θα πληρώσει και το ποσό που για ορισμένους δεν είναι σημαντικό για να τη στείλει μέχρι το Σάββατο 8 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, 5 ώρα το απόγευμα, που πρέπει να επιστρέψουν επιστολική ψήφη. Τώρα, ό,τι προβλήματα υπήρξαν και ήρθαν είτε με mail στο γραφείο μου, είτε με mail στο Υπουργείο Εσωτερικών στη Γραμματεία, είτε στα τηλέφωνα που έχει το Help Desk, το οποίο είχε πάρα πολύ λίγα τηλέφωνα όλα αυτούς τους μήνες, το Help Desk που υπάρχει, είτε και στα τηλέφωνα του γραφείου μου, της Διεύθυνσης Εκλογών, είχαμε δηλαδή τηλεφωνήματα, mail, ότι είχαμε αυτό το πρόβλημα, είχαμε εκείνο και παρεμβαίναμε προς τους παρόχους. Ναι, ναι. Βέβαια και προς τους παρόχους και τολμώ να πω ότι το 100% αυτών των ζητημάτων ελύθηκε. Έχω μία απορία τώρα, κύριε Μπαλέρμπα, γιατί κάποιοι μπορεί και να την έχουν πατήσει ή εγώ δεν έχω καταλάβει σωστά. Έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή το έντυπο οδηγιών επιστολικής ψήφου, αυτό το βιβλιαράκι δηλαδή, βάσει του οποίου κανείς θα ψηφίσει πρώτη φορά επιστολικά. Λέει λοιπόν ότι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να υποβάλουμε την υπεύθυνη δήλωση, είτε ψηφιακά στο επιστολική.υπες.gov.gr. Και στην περίπτωση που υποβάλουμε την υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά, απαλλασσόμαστε από την υποχρέωση να περικλείσουμε μέσα στο φάκελο, να βάλουμε στο φάκελο και αντίγραφο της ταυτότητάς μας, είτε το διαφορετικά, είτε εάν πάμε παραδοσιακά, χειρόγραφα, και συμπληρώσουμε την υπεύθυνη δήλωση που έχετε εσείς μέσα στο φάκελο. Πρέπει να βάλετε και τη φωτοτυπία. Και τη φωτοτυπία. Όσοι δεν βάλαν φωτοτυπία, μπερδευτήκαν εκεί διαβάζοντας. Τι σημαίνει αυτό, είναι άκυρο, άκυρο το ψηφοδέλτιο? Ναι. Άκυρο το ψηφοδέλτιο, Ναι, μάλιστα. Θα σας πω τι γίνεται, θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Όπως επίσης να πω ότι στη δεύτερη σελίδα που έχουμε τα τετραγωνάκια με τους υποψηφίους, εάν κάτω δεν βάλει και ο ψηφοφόρος πόσους σταυρούς έβαλε συνολικά, το ψηφοδέλτιο πάει υπέρ του συνδυασμού, υπέρ του κόμματος, αλλά δεν μετριέται κανένα σταυρός. Πρέπει απαραίτητος να βάλει ότι έχω βάλει 0, 1, 2, 3 ή 4 σταυρούς. Και αυτό πρέπει λοιπόν να το, μάλιστα, στο τέλος δηλαδή. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Από κάτω ακριβώς λέει, παρακαλούμε κυκλώστε το συνολικό αριθμό των υποψηφίων του συνδυασμού που έχετε επιλέξει στον ανωτέρο πίνακα. Εάν δηλαδή από 0,
αν δεν έχετε επιλέξει ένα υποψήφιο, ως 4. Επειδή τώρα, έχω περιπτώσει τώρα, κύριε Παλέρβα, να επιμείνω λίγο στο θέμα της ταυτότητας. Λέτε ότι αν δεν υπάρχει ταυτότητα, φωτογράφο ταυτότητας είναι άκυρο. Επειδή ξέρετε, σε αυτή τη διαδικασία μας έχει ζητηθεί αρκετές φορές η ταυτότητά μας, ταυτότητα για να παραλάβεις τα χαρτιά, για να τα παραδώσεις, αναγράφεται ο αριθμός της ταυτότητάς μας. Ναι, γιατί, πείτε το μας. Θα σας εξηγήσω, θα σας πω. Ο φάκελος από τη στιγμή που φτάνει στο Περιστέρι, είπαμε ότι κατανέμεται σε τμήματα. Το είπα προηγουμένως ότι ακόμα 2.000 περίπου φάκελοι δεν είχαν κατανεμηθεί. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν τώρα. Αφού κατανεμηθεί λοιπόν στα τμήματα, την ημέρα της εκλογής θα δημιουργηθούν, όπως γνωρίζετε, 237 εκλογικά τμήματα. Είναι δημιουργημένα, είναι κατανεμημένοι οι φάκελοι μας αυτά τα 237 εκλογικά τμήματα. Mm-hmm. Θα τα παραλάβει λοιπόν η Φορευτική Επιτροπή με πρόεδρο δικαστή και δύο δικηγόρους ως μέλη και γραμματέα δικαστικό υπάλληλο. Άρα καταλαβαίνουμε τόσο υψηλού επίπεδου από πλευράς εκπροσώπησης του κόσμου του δικαίου και της δικαιοσύνης είναι αυτή η Επιτροπή. Θα ανοίξει λοιπόν το κοιτίο με τις επιστολικές ψήφου και θα ανοίξει λοιπόν τον πρώτο φάκελο και θα πει Παλέρβα Αθανάσιο, τον βρήκατε στον κατάλογο? Προσέξτε, γίνεται μια αναπαράσταση κανονικής προφορίας. Ναι. Τον βρήκαμε στον κατάλογο. Ανοίγω λοιπόν. Έχει μέσα ταυτότητα? Όταν πάμε να ψηφίσουμε δεν δείχνουμε ταυτότητα? Σωστά. Δείχνουμε. Έχει υπεύθυνη δήλωση που στην ουσία υπεύθυνη δήλωση αντικαθιστά εντός εισαγωγικών το παραβάν. Ότι ψήφισα μόνος, δεν θα πάω να ψηφίσω. Διαζώσα που ψήφισα. Ωραία, τι είναι και την υπεύθυνη δήλωση? Παίρνω λοιπόν τον φάκελο ψηφοφορίας, αυτόν με την μπλε ρίγα στη μέση και τα υδατόσημα. Τον παίρνει λοιπόν ο δικηγόρος που είναι μέρος της φορευτικής, τον ρίχνει στην κανονική κάλπη και λέει ψήφισε ο Παλέρβα. Πάμε στον επόμενο. Ο επόμενος έχει ειδική σήμανση. Ότι το έκανε ψηφιακά αυτό, άρα δεν χρειάζεται να έχει μέσα. Καταλάβατε, έχει γίνει η ταυτοποίηση ψηφιακά. Η ταυτοποίηση ψηφιακά έχει OTP και email. Άρα είναι υψηλό επίπεδο ταυτοποίηση. Αυτός λοιπόν που έκανε την ψηφιακή δεν χρειάζεται να βάλει ούτε το έγχαρτο, ούτε το αντίτυπο. Την έχει ο επόμενος, η κυρία Δράκο, ας πούμε. Την έχει. Πλήθουμε το ψηφοδέλτιο μέσα. Διαγράφεται από τον κατάλογο. Δηλαδή γίνεται μια αναπαράσταση της φυσικής οφορίας. Όπως λοιπόν στη φυσική ψηφοφορία δείχνουμε ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο ταυτοποιητικό έχουμε, έτσι για αυτόν που δεν έκανε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, που είναι και αυτή υψηλής ασφαλείας, γιατί έχει OTP, δηλαδή κωδικό μιας χρήσης και στο κινητό και στο mail, και ολοκληρώνει λοιπόν εκεί η ταυτοποίηση. Mm-hmm. Όταν ποιος λοιπόν δεν την έχει κάνει, έτσι θα πρέπει να έχει την έγχαρτη υπεύθυνη δήλωση και μια φωτοτυπία της ταυτότητάς του. Αν δεν ή του διαβατηρίου ή οτιδήποτε άλλο ταυτοποιητικού το εγγράφει. Αν δεν το έχει αυτό, είναι σαν να μην μπορείς να δείξεις. Σαν να πάτε να ψηφίσετε χωρίς ταυτότητα. Θα σας αφήσουμε? Όχι. Σαφές κύριε Παλέρβα, και ευχαριστώ πολύ έτσι που μας τα διευκρινίσατε όλα αυτά, γιατί εντάξει κάποιοι έχουν ψηφίσει, κάποιοι ετοιμάζονται τώρα, είμαστε της τελευταίας στιγμής είναι γνωστό, άλλοι το σκέφτονται, πάντως κακά τα ψέματα φτάσαμε στη... εσείς το έχετε καταλάβει, είναι βέβαιο, μπορεί ο κόσμος να μην δίνει και τόση σημασία, εσείς είμαι σίγουρη ότι το έχετε καταλάβει. Εμείς ξέρετε τώρα... το έχουμε καταλάβει εδώ και μήνες ότι θα συζητήσουμε και ότι κάνουμε ένα φοβερά καινοτόμο. Και ιδιαίτερα, τολμώ να πω, μια ιδιαίτερα σημαντική ιστορική μεταρρύθμιση με την επιστολική ψήφο. Και λέω, μιλάω πλέον και για καινοτομία, διότι έχουμε και με τη βούλα τις παρατηρήσεις όλων των αναδόχων και των υπερεργολάβων, mm-hmm. που είναι μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, που μας λένε ότι τα επίπεδα ασφαλείας που έχετε βάλει την παράδοση και παραλαβή δεν υπάρχουν στον κόσμο. Ναι, διάβαζα ότι αντίστοιχα σε άλλες χώρες, στην Ιταλία, στη Γαλλία, οι παραδόσεις δεν είναι σε αυτό το ποσοστό, ας πούμε. Όχι βέβαια, Στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 98 που μας περιγράψατε πριν. Ναι. Όχι μόνο αυτό, στο Ηνωμένο Βασίλειο το ρίχνει κατευθείαν στο κουτί. Δεν σου δίνει και αυτή την παροχή. Ναι, σωστά. Ναι, το ρίχνει στο κουτί και άμα θες το ανοίγεις, όποιος το ανοίξει, αν είναι κοινό στο κουτί, μου θα δει το ανοίγει και το παίρνει. Να πω και κάτι. Εγώ έπαθα σοκ όταν έμαθα ότι σε ορισμένες πολιτείες της ΗΠΑ, δεν ψηφίζουν με ταυτότητα. Εντάξει, αυτά τώρα όμως δεν είναι και σοβαρά πράγματα. Μετά δικαίως διαμαρτύρονται όσοι έχουν ενστάσεις. Ακούστε λίγο όμως ένα ωραίο. Γέρω και ρωτάω παιδιά, αν δεν ταυτοποιείς τον εκλογέα, πώς θα τον αφήσεις να ψηφίσει? Καταδήλωση. Δηλαδή, αν έρθω εγώ και υποστηρίξω
ότι δεν είμαι ο Μπαλέρμπας αλλά είμαι ο Παπαδόπουλος. Ε, λέει, είσαι ο Παπαδόπουλος. Και αν είναι πραγματικός Παπαδόπουλος, θα τον διώξουμε γιατί θα του πούμε ψήφιστε. Ακούστε τώρα. Και λέω, μα είναι δυνατόν, λέει, είστε σοβαρή χώρα. Έλεγα σε Ελληνοαμερικάνους. Λέει, είναι σοβαρή η χώρα αυτή που δεν έχει ταυτοποιήσει. Και μου λένε, μα κύριε Γενικέ, λέει, το να δείχνεστε ταυτότητα θεωρείται παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Και λέω, όπα, εσείς θα είστε τερματίες. Η ταυτότητα είναι το να δείχνεις. Το να σου ζητηθεί, το να σου ζητηθεί η ταυτότητα θεωρείται προσβολή της προσωπικότητας. Σε ποια χώρα μας είπατε, κύριε Βαλέρμπερ? Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρία Γράφη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό ενδεχομένως οι άνθρωποι έχουν αυτά τα ζητήματα με τις νοθείες και με, όχι, και με αυτά τις κατηγορίες. Και επίσης τι κάνουν εκεί. Οι επιστολικές ψήφοι μπορούν να έρχονται μέχρι και κάτι εβδομάδες μετά την ψηφοφορία. Και σκεφτείτε να αλλάζει, δηλαδή, το Μίσιγκαν, να κατακυρώνεται το βράδυ εκείνο στον, ναι, στους δημοκρατικούς και να έρθουν μετά 200.000 επιστολικές και να γυρίσουν ρεπουμπλικάνους μετά από 3 εβδομάδες. Εδώ, αν γινόντουσαν αυτά, θα είχαμε εμφύλιο πόλεμο. Sorry που το θέλω. Όχι, δηλαδή, όχι, έτσι είναι. Μα έτσι είναι. Έτσι είχαμε αμφισβητήσει. Μην γυρίζω τώρα πίσω σε κάτι δηλώσεις που έκανε πρόσφατα σχετικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι, όπως τα λέτε. Θεωρώ λοιπόν ότι. Με αυτά δεν πέφτει. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι η ψηφοφορία είναι ένα, η δια της ψήφου έκφραση του λαϊκού, της λαϊκής βούλησης. Είναι ένα πάρα πολύ. Είναι στην ουσία. Ο θεμελιώδης λίθος, η θεμελιώδης πέτρα πάνω στην οποία χτίζουμε τη δημοκρατία. Έτσι μας είναι. Το στοίχημα, ξέρετε ποιο είναι. Πόσοι θα πάνε. Γιατί οι μετεωρολόγοι ήδη προεξουφλούν καλό καιρό το επόμενο Σαββατοκυριακό. Όχι απλά. Ναι, καλό καιρό το επόμενο. Πολύ. Το μεθεπόμενο δεν ξέρουμε ακόμα. Και το μεθεπόμενο. Ναι. Εντάξει, δεν έχουμε πλήρη. Δεν ξέρω όμως αν είναι ο καιρός ο αντίπαλος της κάλπης ή αν φταίει κάτι άλλο. Θα σας πω κάτι. Είναι ένα βαθιά πολιτικό ζήτημα. Κατά πόσον ο σύγχρονος πολίτης κατανοεί και την ιστορικότητα του δικαιώματος αυτού. Mm-hmm. Εγώ, επειδή είμαι γεννημένος το 1966, θυμάμαι σαν μικρό παιδί την πρώτη φορά που ψηφίσαν οι γονείς μου το 1974 μετά τη δικτατορία. Με τι χαρά έχουν αλλάξει όλη η κοινωνία εκτελούσε ένα δικαίωμα που το είχε στερηθεί βία. Λοιπόν, καταλάβατε τι θέλω να πω. Κατάλαβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε καλή δύναμη τώρα στα τελευταία πια μέτρα. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ξαναλέω, όποιοι αντιμετωπίζουν ζητήματα με την επιστολική ψήφο, ακόμα αν κάποιοι συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν προβλήματα, μπορούν να επικοινωνούν ή να στέλνουν στο mail του γραφείου μου ή στο mail του Υπουργείου, της Γραμματείας του Υπουργείου, και εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να εξυπηρετηθούν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.